Ο Γιώργος Λουκαΐδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ. Καλημέρα, αγαπητέ μου Γιώργο. Καλή σας μέρα. Καλημέρα στους τηλεθεατές. Και περιμένουμε να είστε καλά και περιμένουμε την κοινοβουλευτική εκπρόσωπο του ΔΥΚΟ, την κυρία Χριστιάνα Ερωτοκρήτου. Λοιπόν, Νίκο Νουρή, σας κατηγορούν ότι έχετε βάλει στον αυτόματο πιλότο τα πάντα. Νοσοκομεία, παιδεία, σχολεία, οικονομία. Και στο Κυπριακό ότι άλλα λέτε εκεί που είστε τώρα Γενική Συνέλευση, άλλα λέτε εδώ, άλλα κάνετε. Γενικότερα είστε μια κυβέρνηση που αυτοματοποιημένη και αυτό που λέμε στο ΣΥΓΜΑ, όλα μπορώ να συμβούν δηλαδή μαζί σας. Ήθελα έτσι άποψη, θέλω να είμαστε σύντομοι για να ρίξουμε πολλά κεφάλαια. Να αφαιρέσω τον αυτόματο πιλότο και να ασχοληθώ με τι από όλα όσα έχει αναφέρει. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε το Κυπριακό. Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι κατά την δική μας εκτίμηση ο πρόεδρος της Δημοκρατίας χθες είχε μια μεστή ομιλία στα Ηνωμένα Έθνη. Και μια μεστή ομιλία γεμάτη περιεχόμενο και σαφέστατα μηνύματα. Μακριά από ακρότητες, μακριά από ατάκες οι οποίες προφανώς θα απευθύνονταν σε ανθρώπους οι οποίοι θα πρέπει να συνεκτιμήσουν την κατάσταση στο Κυπριακό. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν σαφέστατος. Και ήταν σαφέστατος σε δύο βασικά πράγματα. Πρώτον, ότι η δική μας ετοιμότητα είναι εκεί και είναι δεδηλωμένη όσον αφορά την επιθυμία μας για την συνέχιση του διαλόγου από εκεί που μείναμε πέρυσι στο Κράντς Μοντανά για να πετύχουμε μια διαρκή, όπως την ονόμασε ο ίδιος χθες, λύση και βιώσιμη του Κυπριακού, στηριζόμενη, και νομίζω ότι οι λέξεις έχουν τη δική τους σημασία, στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, αλλά βεβαίως και στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και από την άλλη βέβαια, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πάρα πολύ σωστά έθιξε και ανέδειξε τη νέα τάξη πραγμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο αναφορικά με τη σημασία που η μικρή δική μας χώρα, η Κύπρος, διαδραματίζει στον συγκεκριμένο χώρο ως ένας πυλώνας σταθερότητας. Το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε αναφορά στο θέμα των πολλών τριμερών συνεργασιών, χαρακτηρίζοντάς τις ως εκείνες τις συνεργασίες που ακριβώς αναδεικνύουν ότι όταν μοιράζεσαι κοινά ενδιαφέροντα με κάποιους μπορείς να ενώνεις δυνάμεις για το καλώς νοούμενο κοινό συμφέρον, νομίζω έστειλε σαφέστατο μήνυμα ότι ανάλογο μπορεί να είναι και η εξέλιξη στο Κυπριακό, εάν βεβαίως η άλλη πλευρά επιδείξει την ίδια βούληση για την λύση του Κυπριακού. Κατηγόρησε κάποιους για ανοχή βέβαια, έτσι, γιατί κάποιους μεγάλους για ανοχή της Τουρκίας και τα λοιπά. Δεν είναι θέμα κατηγορία, θεωρώ ότι είναι επίσης σημαντικό και ευχαριστώ για την υπόδειξη. Νομίζω ότι είναι από τις λίγες φορές που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε αναφορά στην αποτελεσματικότητα των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και βεβαίως χρησιμοποίησε ως παράδειγμα, τι θα χρησιμοποιούσε διαφορετικό από το παράδειγμα της δικής μας χώρας, της Κύπρου, ότι ακριβώς ναι, μεν παίρνονται σημαντικότατες αποφάσεις από το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΠΑ, αλλά ουσιαστικά και πραγματικά αυτές οι αποφάσεις δεν φαίνεται να εφαρμόζονται όπως θα ανέμενε η διεθνής κοινότητα και βεβαίως αυτό επιτείνει τις παρανομίες και παρατυπίες οι οποίες εμφανίζονται. Ως εκ τούτου, νομίζω ότι τα μηνύματα ήταν σαφέστατα. Σημαντικό όμως βεβαίως και σημαντικότερο όλων θα είναι το τι θα συμβεί τη σημερινή μέρα. Ναι. Στη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα. Αγαπητέ μου Γιώργο, έτσι μια σύντομη τοποθέτηση πρώτη για την αποτίμηση της ομιλίας του Πρόεδρου Δημοκρατίας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Τον επικρίνατε εσείς? Ναι, αναδείξαμε έτσι μια αντιφάσεις που υπάρχουν σε αυτά που έχει πει στην Γενική Συνέλευση με αυτά που κάνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εδώ στην Κύπρο και με αυτά που λέει ή δεν κάνει. Αλλά η αποτίμηση, καταλαβαίνετε, θα πρέπει να γίνει συνολικότερα, πέραν από την παρέμβασή του στην Γενική Συνέλευση, από τα αποτελέσματα της εκεί παρουσίας του. Και το κυρίαρχο ζήτημα, καταλαβαίνετε, είναι κατά πόσον η εκεί παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπως και των άλλων πλευρών στο Κυπριακό, θα αποβεί καθοριστική, θα συμβάλλει στην επανέναξη της διαδικασίας για το Κυπριακό. Νομίζω αυτό είναι το μείζον. Αλλά ξεκινώντας από το πρώτο που αφορά την ίδια την ομιλία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης σωστά αναφέρθηκε στις γενοσιουργές αιτίες του μεταναστευτικού, αλλά εδώ στην Κύπρο, ενώ στη συνέλευση, αλλά εδώ στην Κύπρο ακούμε ρατσιστικές αναφορές που παρουσιάζουν ως απειλή, ως κίνδυνο τους μετανάστες.
είτε από τον κύριο Αβέροφ Νεοφύτου, είτε από τον ίδιο τον πρόεδρο Αναστασιάδη, ο οποίος αποκαλεί παράνομους τους μετανάστες, κατά αντίθεση με αυτό που συνηθίζεται και έχει καθιερωθεί στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, είτε της Ένωσης είτε του Συμβουλίου της Ευρώπης, στο οποίο συμμετέχουμε ως χώρα, όπου εκεί ακόμα περισσότερο υπάρχουν πολύ μεγαλύτερες ευαισθησίες. Οπότε δεν θέλετε ο ρατσιστικός λόγος δεν εναρμονίζεται με αυτά που έχει πει στη Γενική Συνέλευση, που ήταν Γιώργο, σε σωστό πλαίσιο. Ναι. Θεωρώ ότι δεν ξέρω αν είναι ο βαθμός επικοινωνιότητας σήμερα μπορεί να είναι ασχολιαστή, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος αυτή η προσπάθεια εκστρατεία που κάνει η Τουρκία για τα δύο κράτη, για να βγούμε σε μια άλλη διαδικασία εκτός παραμέτρων ΗΠΑ, δεν ξέρω αν μπορεί να έχει αποτέλεσμα και πώς μπορούμε να αντιδράσουμε εμείς σε αυτή τη δεδομένη στιγμή. Γιατί ο κίνδυνος είναι ορατός πλέον. Εγώ δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι αυτό είναι που κάνει η Τουρκία όταν συνομιλεί με τους αξιωματούχους των ΗΠΑ. Αλλά απαντώ ευθέως, αν αυτό κάνει η Τουρκία, καταλαβαίνετε ότι εμείς πρέπει να κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Στο πολλαπλάσιο πρέπει να κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Ναι. Να υποδηλώνουμε την πίστη και την προσήλωσή μας στη συμφωνημένη βάση της λύσης του Κυπριακού, που είναι η λύση της Ζωνικής Διοικητικής Ομοσπονδίας, για την οποία δεν βρήκε λέξη να πει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ακόμη μια φορά. Και μάλιστα από του βήματος της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Mm-hmm. Την ώρα που κάποιοι εδώ στην Κύπρο και έχουν κάθε δικαίωμα με πρωτοσέλιδα άρθρα τους, την περασμένη Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος, έτσι προέτρεπαν περίπου τον κύριο Αναστασιάδη να κάνει τη διαφορά ακριβώς, καταγγέλλοντας περίπου ή απομακρυνόμενος από τη λύση της Ζωνικής Διοικητικής Ομοσπονδίας. Και επειδή έχουν γραφτεί και έχουν λεχθεί πολλά και για αυτό το ζήτημα, για τη στάση της δικής μας πλευράς γύρω από την προοπτική λύσης δύο κρατών, η απάντηση δική μας είναι απλή και ξεκάθαρη. Στο πολλαπλάσιο εμείς πρέπει να είμαστε προσιλωμένοι και σταθεροί στην επιδίωξη αυτής της λύσης. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, το έχουμε πει πολλές φορές, ότι πριν και κατά το Κραν Μοντάνα είχαμε μια ρητορική, δημόσια ρητορική της Τουρκίας γύρω από τα θέματα της ασφάλειας και των εγγύσεων. Αλλά στο τέλος της ημέρας αυτό που συνέβηκε ήταν ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ με έκθεση του γραπτή να απενοχοποιεί την Τουρκία για τη στάση της στο Κυπριακό και μάλιστα να προχωρεί και πολλά βήματα παρακάτω και να την εγκομιάζει σε ό,τι αφορά τη στάση που τήρησε στο θέμα της ασφάλειας και των εγγύσεων. Επικοδομητική τη στάση της, έτσι. Επομένως που είχε πάει στο... Τη χαιρέτησε. Όλων των εγκύτριων δυνάμεων, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό αφορούσε ειδικά και κυρίως την Τουρκία. Δεδομένου ότι η θέση που εξέφρασε στο θέμα της ασφάλειας και των εγγύσεων ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, εκινείται στο πλαίσιο των δικών μας θέσεων. Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Ευχαριστώ, αγαπητή Γρήγο. Νίκο Νουρή, για το θέμα αυτό της προσπάθειας της εκστρατείας που κάνει η Τουρκία, εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τσαβούσογλου μιλάει για δύο κράτη, το έκανε και στο παρελθόν σε δηλώσεις του, αλλά τώρα φαίνεται ότι κάνουν μια οργανωμένη προσπάθεια να πείσουν στο όνομα ότι ο αδιεξόδου του πολύχρονου ότι πάμε να βρούμε και κάτι άλλο. Για να είμαστε δίκαιοι, και πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι συνεπικουρείται πλέον η Τουρκία από τους τουρκοκύπριους αξιωματούχους, εξαιρουμένους του κυρίου Ακιντζή, για να είμαστε δίκαιοι. Μόλις χθες ο κύριος Ζερσάη είπε περίπου, είχε ανάλογες τοποθετήσεις. Θεωρώ ότι αν θα έπρεπε να συμφωνήσω κάτι με τον Γιώργο Λουκαΐδη, είναι ότι θα πρέπει η δική μας προσπάθεια ακριβώς να είναι να αναλωθεί και να είναι μια προσπάθεια αποτροπής ακριβώς αυτής της θέσης της Τουρκίας όσον αφορά τα δύο κράτη. Και νομίζω ότι η προσπάθεια είναι προς αυτή ακριβώς την κατεύθυνση και είναι ξεκάθαρη. Άλλο είναι τι προτάσουν διάφορα άλλα κόμματα ή διάφορες άλλες ομάδες, και νομίζω ότι αν πέσουμε στην παγίδα να σχολιάζουμε τι γράφονται στον ελληνοκυπριακό τύπο και τι διαχέονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, νομίζω ότι θα είναι ό,τι χειρότερο. Ζούμε σε μια δημοκρατία, ο καθένας προφανώς θα έχει τις δικές του θέσεις. Από την ώρα που εμείς συζητούμε τις πολιτικές της κυβέρνησης και του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, δεν νομίζω ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τοποθετήθηκε ποτέ για αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Αντιθέτως, το έχουμε ξεκάθαρα. Και εδώ απαντώ ευθέως σε αυτό που έχεις πει προηγούμενα. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να είναι ο αποτρεπτικός παράγοντας και η προσπάθεια της πολιτικής μας να αποτρέψουμε τη διεύρυνση της ατζέντα για το Κυπριακό
στις όποιες άλλες πιθανές λύσεις πέραν της δικοινοτικής της Ζωνικής Ομοσπονδίας σε αυτή τη χρονική στιγμή, έχει ακριβώς να κάνει με το γεγονός ότι εάν διευρυνθεί λοιπόν αυτή η ατζέντα της συζήτησης και δοθεί ευκαιρία στην Τουρκία να βάλει στο τραπέζι εναλλακτικές επιλογές, τις όποιες εναλλακτικές επιλογές, προφανώς από την ώρα που εμείς. Και τη συνομοσπονδία πέραν των δύο κρατών. Yeah. Από την ώρα που εμείς έχουμε μια σταθερή θέση της Ζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, προφανέστατα το αποτέλεσμα μιας τέτοιας συζήτησης θα είναι το αδιέξοδο. Είναι αυτό που θέλει η Τουρκία, αυτό το αδιέξοδο, για να επικαλεστεί τερματισμό της αυτής της φάσης της διαδικασίας, για να προτάξει αυτό το οποίο ο κύριος Τσαβούσογλου συστηματικά προσπαθεί να καλλιεργήσει στους τελευταίους μήνες, ότι ήρθε η ώρα να δούμε εναλλακτικές δεύτερες επιλογές. Επομένως, νομίζω ότι ο κάθε ένας με το δικό του τρόπο προτάσει και προβάλλει τις τοποθετήσεις του. Έχουμε την άποψη ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, με μια επιχειρηματολογία και με ένα εξυγχρονιστικό, να μου επιτρέπετε, πολιτικό τρόπο, χθες έστειλε σαφέστατα το μήνυμα, μιλώντας σε μια διεθνή κοινότητα που, από την οποία αναμένουμε να είναι ρυθμιστές. Δεν μιλούσε σε κομματικό ακροατήριο, γιατί άκουσα πολλές κριτικές χθες το βράδυ, ότι θα έπρεπε να ήταν έντονος, θα έπρεπε να είχε χρησιμοποιήσει πιο αιχμηρές τοποθετήσεις. Ναι. Να μου επιτρέψετε να πω ότι αυτά χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρο στο παρελθόν και είδαμε τα αποτελέσματα. Νομίζω ότι η ουσία του θέματος είναι μία και αυτή. Επαναλαμβάνω, σήμερα θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα ακούσει από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, αφού βεβαίως του παραθέσει την ξεκάθαρη δική μας θέση, εκείνα τα μηνύματα τα οποία θα δημιουργούν συγκρατημένη αισιοδοξία και θα αφήνουν το περιθώριο της επανέναρξης του διαλόγου, γιατί το είπαμε πάρα πολλές φορές, αυτή είναι η μοναδική διέξοδος καμία για το άλλη, θέμα μόνο της συζήτησης. Αγαπητή Γιώργο, πέρα από τη συγκρατημένη αισιοδοξία, μάλλον χαμηλές προσδοκίες που υπάρχουν, η στάση του Γενικού Γραμματέα, του κ. Γκουτιέρες, είναι γρίφος. Δεν ξέρω αν έχεις άλλη εικόνα εσύ. Δηλαδή, πώς θα συνεχιστεί ο διάλογος? Θα έρθει, θα έχουμε μια νέα περισυλλογή, θα είναι δικοινωτικός ο διάλογος, θα έχουμε κάποια διεθνή διάσκεψη? Νομίζω ότι αυτά είναι ζητήματα τα οποία δεν έχω ξεκαθαριστεί ακόμα. Όχι, αυτό και έχουμε έντονη ανησυχία, αγαπητέ μου Ανδρέα. Όχι απλώς δεν είμαστε συγκρατημένοι αισιόδοξοι, είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί, γιατί το ζητούμενο ήταν και παραμένει όλη αυτή την περίοδο μετά το Κραμ Μοντάνα η δημιουργία των προϋποθέσεων επανέναξης της διαδικασίας για λύση του Κυπριακού από το σημείο που είχε μείνει μετά την κατάρρευσή της στην Ελβετία. Φαίνεται από όλη την πληροφόρηση που λαμβάνουμε πριν να πάμε στη Νέα Υόρκη, πριν να πάει ο πρόεδρος Αναστασιάδης και όλοι οι υπόλοιποι, αλλά και κατά τη διάρκεια τώρα των τελευταίων ημερών, ότι δεν υπάρχει μια τέτοια προοπτική και φαίνεται ότι το καλύτερο σενάριο για τη δική μας πλευρά και για όσους τουλάχιστον θέλουν να συνεχιστεί η διαδικασία των διαπραγματεύσεων, είναι ότι θα δώσει κάποια χρονική παράταση στην περισυλλογή και στη διερεύνηση ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ ακριβώς αυτών των προϋποθέσεων για επανέναρξη της διαδικασίας. Και αυτή η μικρή παράταση δεν φαίνεται να υπερβαίνει το τέλος του χρόνου, μέχρι και το Δεκέμβριο δηλαδή. Αφού λένε οπότε το ρεπορτάζ μέχρι το Μάιο, που οι Τούρκοι είπανε έχουμε εσωτερικές εκλογές, είναι ευρωεκλογές, μέχρι το Μάιο δεν συζητάμε τίποτα. Μα ποιος τα λέει αυτά? Έτσι λέει το ρεπορτάζ από τη Νέα Υόρκη. Ακούστε, οι Τουρκοκύπροι λένε ότι δεν συζητάνε τίποτα. Η Τουρκία η ίδια είπε ότι στο τραπέζι δεν κάθεται πριν το Μάιο. Λοιπόν, ακούμε αντιφατικά πράγματα. Προφανώς, αν έχει κάνει κάτι τέτοιο, η Τουρκία θα επιμεριστεί, θα αναλάβει και όλη την ευθύνη. Ακούσαμε κάποια στιγμή να γίνεται λόγος ότι στη συνάντηση με τον κύριο Τσίπρα ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε την ετοιμότητα του να συνεχιστεί η διαδικασία από Κύπριο. Είναι ύστερα αποσύρθηκε αυτή η πληροφορία ως ανακριβής, αντιλαμβάνομαι, και δεν επαναλήφθηκε στα ελληνοκυπριακά μέσα ενημέρωσης. Κάνατε και προηγουμένως μια συζήτηση. Εγώ προσωπικά δεν έχω ακούσει κανένα Τούρκο ή Τουρκοκύπριο, όχι τον κύριο Ακιντζή, που έκανε δήλωση ότι πρέπει να προχωρήσουμε αμέσως θες. Αμέσως. Να μην χάθει άλλος χρόνος, είπε στον κύριο Αναστασιάδη, για να μπορέσουμε να βρούμε λύση. Τώρα, αλλά και για την αλλαγή βάσης. Η τελευταία φορά που ακούστηκε, όχι ανοιχτά, η Τουρκία ήταν όταν έθεσε το ζήτημα, ναι, στα τουρκοκυπριακό κόμματα. Είναι η τελευταία φορά που ήρθε ο Τσαβούσογλου στην Κύπρο, πριν περίπου ένα χρόνο. Και είχαμε την έντονη αντίδραση της πλειοψηφίας των τουρκοκυπριακών κομμάτων από αυτή τη βολιδοσκόπηση που έκανε ο κύριος Τσαβούσογλου. Στο παρασκήνιο την έκανε, όχι δημόσια. Επαναλαμβάνω. Λοιπόν, εγώ λέω ας μην εφησυχάζουμε.
ότι έτσι έχουν τα πράγματα και ας σταθούμε, διότι αυτό έχει σημασία. Ναι. Ακόμα και αν έγιναν με πιο ακραίο τρόπο αυτές οι δηλώσεις από τουρκικής πλευράς, επαναλαμβάνω, το κρίσιμο είναι τι κάνουμε εμείς. Αν έχει μιλήσει η άλλη πλευρά για αλλαγή της βάσης των συνομιλιών και της λύσης του Κυπριακού, εμείς πρέπει να παραμείνουμε πιστοί. Αν η άλλη πλευρά ενεργεί με τρόπο έξω από αυτό που ζητά ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ για να συνεχιστεί η διαδικασία των διαπραγματεύσεων, που είναι η μόνη που μπορεί να οδηγήσει σε λύση, απελευθέρωση, επανένωση, εμείς πρέπει να ενεργήσουμε ή να έχουμε ήδη ενεργήσει στο πλαίσιο που έχει καθορίσει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, αγαπητέ μου Ανδρέα. Έχει βάλει συγκεκριμένες και σαφείς προϋποθέσεις ο Γενικός Γραμματέας. Έχουμε ενεργήσει σε αυτό το πλαίσιο? Δεν έχουμε την απάντηση. Φοβούμαστε όμως. Ναι. Βλέποντας τοποθετήσεις του Πρόεδρου Αναστασιάδη, και αν παρελπίδα ο κύριος Αναστασιάδης δεν έχει ενεργήσει στο πλαίσιο που έχει ζητήσει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, και θα έχουμε αύριο μια έκθεση της κυρίας Λουτ και μια έκθεση του Γενικού Γραμματέα που θα καταγράφει ανετοιμότητα της πλευράς μας ή και της πλευράς μας να προχωρήσει η διαδικασία όπως έχει ζητήσει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, τότε η κίνδυνη για τη χώρα μας είναι τεράστια. Ναι. Έχουμε πει και άλλες φορές, σε ένα τέτοιο σενάριο η χώρα μας είναι δυνατόν να οδηγηθεί στα βράχια. Η κίνδυνη από ένα επιμερισμό ευθυνών στην ελληνοκυπριακή πλευρά για τη μη συνέχιση της διαδικασίας ή για ένα οριστικό ναυάγιο μιας διαδικασίας που κρατά πάνω από 10 χρόνια τώρα, θα σημαίνει ένταση στις πηγές κινδύνου που ήταν εκεί, αλλά δεν τις είχαμε μπροστά μας. Και το βασικότερο, αγαπητέ κύριο, κάθε αναβάθμιση του ψευδοκράτους. Διχοτόμηση, μαθηματική ακρίβεια. Συζητάμε. Κρίση στην αποκλειστική οικονομική ζώνη εξαιτίας της επιθετικότητας της Τουρκίας, η οποία όμως θα έχει πολιτικά επιχειρήματα πλέον. Ναι. Να επικαλείται. Την άρνηση της δικής μας πλευράς να προχωρήσει σε λύση του Κυπριακού. Με βάση αυτά που θα λέει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Προσέξτε εδώ. Και τρίτον, αυτό που είναι άμεσο, ο κίνδυνος μείωσης της δύναμης της ΟΥΝΦΙΚΙΠ στην Κύπρο ή και κατάργησης της με βάση τα όσα ζητάνε ήδη και έχουν απαιτήσει από την προηγούμενη φορά που συζητούσαμε για ανανέωση της ΟΥΝΦΙΚΙΠ οι Αμερικανοί. Μάλιστα. Κάτι που θα κρυθεί τον ερχόμενο Γενάρη. Και αν θα βρεις Τουρκοκύπριους να κουβεντιάσεις, έτσι, και αν θα βρεις. Εννοείται ότι μας μένει η κατοχή και η διχοτόμηση, εννοείται, και οι θανάσιμοι κίνδυνοι έτσι που συνοδεύουν τη συνέχιση της διχοτόμησης. Γιώργο, κάτι πες μου πολύ σύντομα, θα σχολιάσει και ο Θέλω και ο Νίκος μετά. Γιατί εδώ στο εσωτερικό μέτωπο τα τελευταία χρόνια ακούγονται φωνές διαφορετικές, άλλες προσεγγίσεις, κάτι που δεν γινόταν στο παρελθόν. Ακούμε για ενδιάμεση, ακούμε για δύο κράτη, ενιαίο, συνομοσπονδίες. Γιατί ακούγονται τώρα αυτές οι φωνές? Έχω την εντύπωση ότι ακούγονταν πάντα. Τόσο έντονα ποτέ? Στην δημόσια σφαίρα όχι. Νομίζω ότι δεν είναι ασχετό με αυτό που και ο κύριος Αναστασιάδης έχει αποδεχτεί. Και είναι σωστό. Ότι φτάνουμε σε τέλος εποχής στο Κυπριακό. Το είπε ο κύριος Μαυρογιάννης, συμφώνησε μαζί του και ο κύριος Αναστασιάδης. Είναι κάτι που, για το οποίο προειδοποιούσε το Άκελ. Τι σημαίνει τέλος εποχής? Σημαίνει τέλος εποχής στις προσπάθειες αναζήτησης συμβιβαστικής λύσης της ζωνικής διακοινωτικής ομοσπονδίας. Ναι. Εντάξει, είναι γνωστό ότι κάποιοι δεν έκρυβαν την αντίθεση τους στη λύση της ζωνικής διακοινωτικής ομοσπονδίας. Δεν έλεγαν βέβαια, ας πάμε σε διχοτόμηση, ας πάμε σε δύο κράτη. Ναι. Και δεν το λένε, δυσκολεύονται να το πούν ακόμη. Διότι καταλαβαίνετε αυτό θα θεωρηθεί δικαίως ως προδοσία. Ότι χαρίζουμε τη μισή μας πατρίδα, το 37% της χώρας μας, στην Τουρκία. Μάλιστα. Τόσο σοβαρό είναι και γι' αυτό δεν το ακούγαμε. Όμως, αυτά τα πράγματα θα τεθούν από την ίδια τη ζωή και την πραγματικότητα ενώπιον μας. Ιδιαίτερα επαναλαμβάνω, αν με ευθύνη και της δικής μας της πλευράς, στα μάτια της διεθνούς κοινότητας και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, πάμε σε ένα οριστικό ναυάγιο των διαπραγματεύσεων. Γι' αυτό είπα προηγουμένως για κινδύνους, ανεξάρτητα από το τι λέμε στο εσωτερικό μέτωπο και ποιες είναι οι προθέσεις ενός εκάστου, το ζήτημα της αναβάθμισης του ψευδοκράτους από μιας παράνομης οντότητας σε μια μη αναβαθμισμένη οντότητα, όπως είναι για παράδειγμα η Ταϊβάν, θα είναι μπροστά μας. Με ζητήματα που, ξέρετε, δεν είναι. Δεν θα τα ανακαλύψουμε τώρα. Τα έχουμε δει και στο παρελθόν να μπαίνουν ενώπιον μας. Όπως είναι ο κανονισμός για το απευθείας εμπόριο που θα οδηγήσει, αν εφαρμοστεί, σε αυτό που περιέγραψα. Τη μετατροπή από παράνομη σε μια αναγνωρισμένη οντότητα το ψευδοκράτος. Σε ευχαριστώ.
Λοιπόν, αλλά από αυτό, Νίκο, ήθελα το σχολείο σου. Γιατί ακούγονται φωνές τελευταία? Είναι μήπως και το στοιχείο της, ρε παιδί μου, τόσα χρόνια δεν έγινε και τίποτα, υπάρχει αυτή η αποσιοδοξία, υπάρχει αυτή η απογοήτευση, είναι και αυτό, ή υπάρχει σκοπιμότητα πίσω από όλα αυτά? Νομίζω όλα μαζί, αλλά να θυμίσω ότι περάσαμε από διάφορους κύκλους του Κυπριακού και σε κάποια χρονική στιγμή, σωστά ή λαθασμένα, δημιουργήθηκαν και προσδοκίες στον κόσμο ότι φτάναμε σε τελικά σημεία του Κυπριακού. Οπότε είναι αντιληπτό ότι όταν έχεις την αίσθηση ότι είσαι σε ένα τέλος ενός κύκλου, αμέσως μετά, εάν συναντήσεις την απογοήτευση, είναι φανές ότι θα ψάξεις την επόμενη διέξοδο ή την επόμενη οδό η οποία θα σου δώσει αυτό το οποίο προσδοκούσες. Και νομίζω ότι εκείνοι οι οποίοι ήθελαν ή είχαν στο πίσω μέρος του μυαλού τους κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο διεκδικούσαμε, ή η πλειοψηφία του Κυπριακού λαού είναι τοποθετημένη, και αναφέρομαι στην Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, με την καλή πρόθεση το λέω, βρήκαν την ευκαιρία ακριβώς να θέσουν αυτή τη θέση. Όμως επέτρεψε μου έτσι εντάχει να πω 2-3 σημεία τα οποία θα ήθελα να απαντήσω. Καταρχήν να πω ότι σαφέστατα ανησυχούμε από αυτές τις εξελίξεις και αυτό το τέλμα στο οποίο έχει περιέλθει το Κυπριακό. Όμως εμείς δεν φοβόμαστε από τις τοποθετήσεις και τις θέσεις του Πρόεδρου Αναστασιάδη. Αντιθέτως, αισθανόμαστε μια σιγουριά για τον τρόπο με τον οποίο προτάσσει και προβάλλει τα συμφέροντα του Κυπριακού Ελληνισμού ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, και λέω και του Κυπριακού Ελληνισμού, γιατί αυτή την ώρα, ενώ ναι, βεβαίως έχουμε την Κύπρο για την οποία θα δουλέψουμε και δουλεύουμε για μια λύση, την ίδια ώρα δεν μπορεί να παραγνωρίζουμε ότι απέναντί μας έχουμε την Τουρκία, η οποία απεργάζεται ακριβώς αυτή μας την προσπάθεια. Δεν μας βρίσκει όμως σύμφωνος η σπουδή με την οποία ιδιαίτερα το ΑΚΕΛ σπέβδει να κρίνει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και να τον κατακρίνει τις πλείστες φορές, και μάλιστα όντας πολλές φορές εκτός Κύπρου, όπως την προκειμένη περίπτωση, πριν καν επιστρέψει στην Κύπρο, πριν καν αξιολογηθούν τα λεγόμενά του, δημιουργώντας έτσι ένα αίσθημα κινδυνολογίας ότι επειδή δεν είπε αυτό ή επειδή παράβλεψε να πει τη συγκεκριμένη λέξη στη συγκεκριμένη ομιλία, ενδεχόμενα να επενίσσεται ή να αφήνει να εννοηθεί κάτι άλλο. Νομίζω ότι αυτό δεν υπηρετεί αυτό το οποίο εμείς λέμε το καλό νόμενο. Βεβαίω τα έχει τη σημασία του, αλλά νομίζω ότι έχω την εντύπωση ότι δεν μιλούμε, είναι η πρώτη και η τελευταία φορά που τοποθετεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είναι μια θέση σταθερή, η οποία την έχει μπει με τον πιο εμφαντικό και ξεκάθαρο τρόπο, και ως εκ τούτου νομίζω ότι άλλο είναι μια πολιτική ομιλία στο επίπεδο των Ηνωμένων Εθνών και άλλο είναι μια πολιτική ομιλία είτε στην Βουλή των Αντιπροσώπων στην Κύπρο, είτε στα κυπριακά μέσα ενημέρωσης. Δεν χρειάζεται λοιπόν η υπόδειξη, οι υποδείξεις που γίνονται καθημερινά σχεδόν από το ΑΚΕΛ για τους κινδύνους που ενέχει η τουρκική προκλητικότητα. Δεν χρειάζεται να φοβίζουμε τον κόσμο. Ξέρει πολύ καλά και ο πολιτικός κόσμος στην Κύπρο και πολύ περισσότερο και ο απλός πολίτης ότι η Τουρκία, ναι, έχει συγκεκριμένους στόχους, τους έχουμε δει εξάλλου ξεκάθαρα και με την δική της προκλητικότητα, και νομίζω ότι αυτό το οποίο γίνεται σήμερα με τον πιο εμφαντικό τρόπο, θα τολμήσω να πω ότι γίνεται όσο ποτέ άλλοτε, είναι η διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας από αυτή την κυβέρνηση, και αναφέρομαι σε αυτή την εντατικότατη εξωτερική πολιτική που ασκείται, η οποία είναι φάρμακο ακριβώς στην επεκτατικότητα της Τουρκίας, προσπαθώντας ακριβώς να θωρακίσουμε τα συμφέροντα της δημοκρατίας, καθιστώντας την Κύπρο πόλο σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, και με το θέμα των ενεργειακών και με το θέμα των τριμερών. Ήδη ο Πρόεδρος, για πρώτη και είναι η πρώτη φορά ουσιαστικά, που ανέδειξε με αυτό τον εμφαντικό τρόπο μέσα από την ομιλία του ενώπιον αυτού του ακροατηρίου στα Ηνωμένα Έθνη, αυτό τον ρόλο της Κύπρου, που να μου επιτρέψετε να πω ότι ενέχει ρόλο αντισταθμιστικό στον τρόπο με τον οποίο η Τουρκία θέλει να πολιτεύεται. Και μια τελευταία κουβέντα σε αυτόν τον κύκλο για το θέμα του μεταναστευτικού, το οποίο προσπέρασα προηγούμενα. Ο Γιώργος προηγούμενα απέδωσε στην κυβέρνηση ρατσιστικό ρόλο, λόγο όσον αφορά το μεταναστευτικό. Νομίζω ότι δεν ανταποκρίνεται αυτός ο χαρακτηρισμός στον τρόπο με τον οποίο η υπεύθυνη κυβέρνηση και ο Υπουργός των Εσωτερικών τοποθετείται στο μεταναστευτικό. Επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό το οποίο, γιατί συμμετείχα και στη συζήτηση στην Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής, αλλά και σε επαφές της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του προβλήματος του μεταναστευτικού, αυτό το οποίο η κυβέρνηση σωστά, κατά την δική μας εκτίμηση, πράττει, και μάλιστα το έχει πράξει και με έναν τρόπο εμφαντικό προς τους εταίρους μας, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ότι έχει κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου ότι οι αριθμοί πλέον για την μικρή Κύπρο
έχουν ξεπεραστεί σύμφωνα με τις δικές μας δυνατότητες. Και ως εκ τούτου, το γεγονός ότι χτυπήσαμε καμπανάκι ότι ξέρετε, δεν μπορούμε να δεχτούμε να συνεχίσει η συγκεκριμένη εισρωή, δεν αποτελεί ρατσισμό. Αποτελεί κίνδυνο για τη σταθερότητα του ιδίου του κράτους, γιατί αν δεν βοηθηθούμε από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες και το καταλαβαίνουμε όντας νησί που περιβαλλόμαστε από θάλασσα και όντας χώρα η οποία έχουμε το πρόβλημα με την κατοχή και το θέμα της εισδοχής από τα κατεχόμενα παράνομων μεταναστών. Αυτά είναι που ανέδειξε η κυβέρνηση και νομίζω ότι αυτά καθόλου δεν έχουν σχέση με ρατσισμό. Μάλιστα. Έχουμε 5-6 λεπτά να πάμε, αγαπητή Γιώργο, λίγο στο θέμα παιδεία. Έχεις να σχολιάσει κάτι? Νομίζω ότι πρέπει να σχολιάσω. Ναι. Ακούστε τώρα, το να πηγαίνεις στα Ηνωμένα Έθνη και να λέεις σωστά ότι το πρόβλημα της μαζικής μετανάστευσης ή της, του εξαναγκασμού ανθρώπων, εξαθλειωμένων ανθρώπων από πολέμους, φτώχεια, καταπίεση, ανελευθερία, πρέπει να αντιμετωπιστεί στην πηγή του και πρέπει να αντιμετωπιστούν οι αιτίες δημιουργίας του φαινομένου. Σωστά, αυτά είπε ο πρόεδρος Αναστασιάδης. Αλλά εδώ να λες ότι οι μετανάστες είναι απειλή για τον κοινωνικό ιστό και για τη δημογραφική αλλαγή και ότι θα μας καταστρέψουν. Ακούστε τώρα, δεκάδες χιλιάδες τώρα κόσμος που φέρνουμε εδώ και προποιούμε. Να μην ξεκινήσω, αλλά δεν είναι απειλή. Όσοι έχουν λεφτά, είτε είναι Άραβες, είτε είναι Κινέζοι, είτε είναι Ρώσοι, δεν μας απειλούν. Άμα θα έρθει ο Αιλάν που τον είδαμε νεκρό στις αχτές ελληνικών νησιών, αυτό είναι απειλή. Αν έρθει ζωντανός στη χώρα μας, είναι απειλή για τη δημογραφική δομή της χώρας μας. Αυτά έχει πει ουσιαστικά η ηγεσία του Δημοκρατικού Συνέδρου. Αυτά είναι αγνός ρατσισμός. Το αγνός εντός εισαγωγικά. Μάλιστα. Λοιπόν, και αυτά πρέπει να αποφεύγονται. Δεν είδαμε καμιά ανάκληση τέτοιων προσεγγίσεων. Την ίδια ώρα που ακριβώς πρέπει να δίνουμε τις μάχες μας ώστε το ζήτημα του μεταναστευτικού να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της αλληλεγγύης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα και αυτό είναι σωστό. Αλληλεγγύη, αγαπητοί Γρούς, δηλαδή. Μα δεν υπάρχει. Εδώ, αλληλεγγύη το Δουβλίνο είναι εκεί. Δυστυχώς ο επιμερισμός των βαρών στις χώρες που δέχονται τα μεταναστευτικά κύματα, ανάμεσα στις οποίες είναι και η Κύπρος. Και σε αυτό θα συμφωνήσουμε με τον κύριο. Ναι, αλλά ξέρετε, δεν η αντιμετώπιση αυτή πρέπει να είναι στο πλαίσιο της αλληλεγγύης. Όχι να αφήνουμε τον Αιλάν και τα άλλα παιδιά ή τις οικογένειες ή τα γυναικόπαιδα μέσω πέλαγα να τους κρατάμε εκτός και ας συνεχίζουν να πνίγονται κατά χιλιάδες στη Μεσόγειο, η οποία έχει γίνει με υγρό νεκροταφείο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ότι θέση από κανένα αυτό τώρα όσον αφορά. Όχι, αυτό εδώ κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, εντάξει, ναι. Και αυτό είπαμε ότι θα κάνουμε κι εμείς. Αν φτάσουμε σε αυτό, τότε να το πούμε. Τα μέτρα που παίρνουμε είναι να τους κρατάμε ακριβώς τα πλοία να μην προσεγγίσουν. Ας πνιγούν μακριά από εμάς. Ακούστε τώρα, εντάξει, να μην το επεκτείνουμε, δεν είναι αυτό το θέμα μας, αλλά αυτά γίνονται κάθε μέρα που μιλάμε, όπως μάλιστα ξέρετε. Για το Κυπριακό τώρα. Μια κουβέντα για το Κυπριακό, να μου πεις και μια κουβέντα μια για την παιδεία. Μια κουβέντα να σας πω, ναι. Αλλά μακάρι να συμπεριφερόταν στο 1/10 υπεύθυνα η ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού όταν ήταν αντιπολίτευση, όπως συμπεριφέρεται σήμερα το ΑΚΕΛ. Ναι. Και όταν απέδιδε και η ίδια ηγεσία του συναγερμού, δεν χρειαζόταν βέβαια, δεν το κάνουμε για να παίρνουμε τα εύσημα, αλλά αποδίδονταν εύσημα για τον πατριωτισμό του Άκη. Μάλιστα. Όταν, αγαπητέ μου Νίκο, βγαίνει πρωτοσέλιδα, εφημερίδα και γράφει ότι αλλάζει προσέγγιση στη βάση λύσης του Κυπριακού ο πρόεδρος Αναστασιάδης και εγκαταλείπει τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία και δεν έχουμε ούτε μια γραμμή διάψευσης από το Προεδρικό. Ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει, ρε παιδί μου, τι λέτε. Ναι. Και πάει στα Ηνωμένα Έθνη, προσέξτε, εκεί ακριβώς που δεν πάει να κάνεις λαϊκισμό, απευθύνεσαι στη διεθνή κοινότητα, στο εσωτερικό μέτωπο. Δεν κάνεις παράσταση λογικά για εσωτερική κατανάλωση, αλλά απευθύνεσαι στη διεθνή κοινότητα. Και σου αποδίδονται κατηγορίες ή καταγγελίες ότι αλληθορίζεις σε λύση δύο κρατών, ότι έχει εγκαταλείψει στη διζωνική δικοινότητα. Και το λιγότερο, τα ευλοημένα, κάνεις ονομαστική αναφορά στη λύση που επιδιώκεις. Και δεν νομίζω ότι πρέπει να αδικείς το ΑΚΕΛ και την αριστερά που σου κάνουν κριτική, γιατί παρέλειψες να κάνεις αναφορά. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα σαφές είναι πρόθεση. Μάλιστα. Η όποια κριτική μας, αγαπητέ μου Ανδρέα, έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο κύριος Αναστασιάδης δεν αξιοποίησε την ιστορική ευκαιρία που υπήρχε, τις τεράστιες δυνατότητες, για να είτε να απαλλαγούμε από εγγύσεις επεμβατικά δικαιώματα, κατοχικά στρατεύματα, είτε να χτεθεί η Τουρκία. Κατάφερε με τους εγκληματικούς χειρισμούς του να εγκομιαστεί η Τουρκία, όχι να εκτεθεί, να επενοχοποιηθεί και να εγκομιαστεί. Και προειδοποιούμε
Ο κόσμος πιστεύω ότι έχει, ναι, γνώση και κατανόηση των κινδύνων που υπάρχουν. Δεν είμαι βέβαιος αν ο πρόεδρος Αναστασιάδης συνειδητοποιεί την ευθύνη του ως προς τα βήματα που πρέπει να κάνει για να αντιμετωπιστούν αυτοί οι κινδύνοι. Μάλιστα. Γιατί αν συνεχίσει από εκεί που έμεινε στο Κραν Μοντάνα και αν αυτό αποδειχτεί, αγαπητέ μου Ανδρέα, ότι έχει πράξει όταν συνομίλησε με την κυρία Λούτ ή θα πράξει όταν θα δει το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και θα μας επιρριφθούν ευθύνες και θα είμαστε υπεύθυνοι ή συνυπεύθυνοι για την οριστική κατάρρευση της διαδικασίας, τότε ναι, η Τουρκία διευκολύνεται σε αυτά που περιέγραψε ο φίλος μου ο Νίκος. Διευκολύνεται τα μέγιστα για να προχωρήσει στους όποιους σχεδιασμούς τους σε βάρος της χώρας. Στα επίπεδα στα οποία αναφέρθηκα. Και ναι, είναι τεράστια κίνδυνη και ναι, είναι υπαρκτή. Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Η προοπτική να οδηγηθεί η χώρα μας, η αρνητική προοπτική, στα βράχη. Θέλεις να πω και κάτι για την παιδεία, αν έμεινε χρόνος, θα το πούμε την επόμενη. Λοιπόν, πολύ σύντομα, ένα λεπτό, αγαπητέ Νίκο, μια απάντηση σε αυτά όλα που είπε ο Γιώργος. Λοιπόν, καταρχήν μεταναστευτικό. Δεν πρόκειται να αντιδικήσουμε. Όχι, επειδή επανήλθε ο Γιώργος, εγώ θέλω να πω το εξής αντί άλλης απάντησης. Ναι. Θεωρώ ότι η καλύτερη απάντηση στην πολιτική που ακολουθεί η Κυπριακή Δημοκρατία και στις θέσεις που έχει δει η Κυπριακή Δημοκρατία στο μεταναστευτικό είναι οι εκθέσεις που υπάρχουν στον ευρωπαϊκό χώρο και που αναφέρουν την Κύπρο σαν χώρα υπόδειγμα όσον αφορά την υποδοχή, φύλαξη και διαχείριση των μεταναστών. Επαναλαμβάνω ότι εκείνο το οποίο εμείς έχουμε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου. Και αν αυτό από την πλευρά του ΑΚΕΛ θεωρείται ρατσισμός, το αφήνω στην κρίση του οποιοδήποτε, είναι στο γεγονός ότι οι δυνατότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας εξαντλούνται. Είμαστε μια μικρή χώρα και από εκεί και έπειτα από ένα σημείο και μετά θα αρχίσουν να συσσωρεύονται προβλήματα, γιατί εάν σήμερα είμαστε υπόδειγμα, είμαστε γιατί ήταν στα πλαίσια, τα αριθμητικά και ποσοτικά πλαίσια των δυνατοτήτων αυτής της χώρας. Πάω τώρα στο θέμα του Κυπριακού ξανά. Ένα δευτερόλεπτο. Πολύ απλά. Επειδή δεν επικρίνω προφανώς την κυβέρνηση σε ό,τι αφορά και δεν το έχουμε κάνει ως ΑΚΕΛ, την ανάγκη να μεταφερθεί βάρος από το μεταναστευτικό και το έχω πει και προηγουμένως σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα χρειάζεται αλληλεγγύη, η Ιταλία χρειάζεται αλληλεγγύη. Όμως έχουν γίνει δηλώσεις. Πρέπει να αποσυρθούν. Είναι δηλώσεις που γίνονται από τη Λεπέν, γίνονται από τους ακροδεξιούς, γίνονται από ναζιστικά πρέπει κόμματα. Πρέπει να απαντούμε εμείς στις δηλώσεις της Λεπέν. Όχι, τις δηλώσεις Αβέροφ Νεοφύτου να ανακαλέσετε. Τη δήλωση του Αβέροφ Νεοφύτου ότι η Κύπρος έχει συγκεκριμένες δυνατότητες στο μεταναστευτικό. Όχι, καταστρέφεται ότι ο δημογραφικός μας ιστός και ότι υπάρχει κίνδυνος για την κοινωνία. Αν αύριο από την εθνική καθαρότητα τώρα αυτά δεν τα λένε. Λοιπόν, εκείνο το σύγχρονα ευρωπαϊκά κόμματα είναι, όπως θέλετε να παρουσιάσετε. Ναι, νομίζω ότι το θέμα ακριβώς είναι θέμα προσέγγισης. Και έχω την αίσθηση ότι ναι, επιμείνουμε στη θέση ότι εάν αύριο αφαιθούν πέραν των δυνατοτήτων της δημοκρατίας να διαχειριστεί αυτούς τους πολίτες οι οποίοι δεν είναι το ίδιο με τους πολίτες τους οποίους επιλέγεις και έχεις την δυνατότητα να τους υποδεχτείς στην δημοκρατία χωρίς πρόσθετο βάρος, ναι. Και αναφέρομαι είτε στο οικονομικό, είτε στο οικιστικό, είτε στο εργασιακό βάρος, διότι και η έννοια του βάρους ελπίζω να μην παρεξηγηθεί, γιατί είναι η έννοια της συνεισφοράς του κράτους, τότε ναι, αυτό συνιστά επιβάρυνση του ιστού της χώρας. Είναι με αυτή την έννοια που ο πρόεδρος του έχει πει και επομένως αυτό λοιπόν, όσον αφορά το Κυπριακό. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να κλείσω, αφού δεν έχουμε με το Κυπριακό, είναι το εξής. Έγινε αναφορά, λέει ο Γιώργος, σε πρωτοσέλιδο ή πρωτοσέλιδα και δεν υπήρξε διάψευση από την κυβέρνηση. Νομίζω ότι αυτό είναι η διαστρέβλωση. Δεν έχει περάσει ημέρα να μην ακούσω τον Υπουργό των Εξωτερικών, μάλιστα, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με την πρώτη ευκαιρία που του δίνεται να ξεκαθαρίζει και να λέει με τον πιο εμφαντικό τρόπο ότι είναι στοχοπροσιλωμένος στο έγγραφο πλαίσιο του Γενικού Γραμματέα, στα όσα συζητήθηκαν στο Κράντς Μοντανά, που προφανώς δεν ήταν ούτε λύση δύο κρατών, ούτε συνομοσπονδίας. Μιλούσαμε για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία και ως εκ τούτου επιτρέψτε μου να πω καταληκτικά ότι αυτή την ώρα κρινόμαστε όλοι επί της ουσίας. Η ουσία είναι ότι έχεις την δική μας πλευρά η οποία έχει μια ξεκάθαρη τοποθέτηση, ναι, και πρέπει να συνδράμουμε όλη την τοποθέτηση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην θέση ότι θέλουμε να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε στο Κράντς Μοντανά, και έχουμε από την άλλη πλευρά την προκλητική Τουρκία που θέλει να αλλάξει, ναι, την βάση διαπραγμάτευσης για τους λόγους που αναφέραμε. Ελπίζουμε, ναι, και να μην το καταφέρει η Τουρκία και τα σημερινά νέα από τη Νέα Υόρκη να αφήνουν
αχτίδα φωτός για το επόμενο μέρα. Σας πάρα πολύ. Καλό τρίμηνο να έχετε, να περάσετε καλά. Επίσης. Λοιπόν, πάμε στην Ελευθερία Μόχωστο, πάμε στον Μαρίνο τον Παυλικά. Μαρίνο μου, καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα, Ανδρέα μου. Καλημέρα από τη...